Είσαστε χρόνια δήμαρχος του Κορυδάλλου. Ποιο έργο προβάλλετε στους κατοίκους του Κορυδάλλου? Καλώς ορίσατε στην πόλη μας. Καλώς ορίσατε στο φιλόξενο χώρο μας. Το έργο είναι τεράστιο. Είναι έργο το οποίο μπορεί να συγκριθεί με τα προηγούμενα 40 χρόνια του έργου το οποίο έχει παραχθεί στην πόλη. Κοιτάξτε, το 2006 εμείς μια ομάδα νέων ανθρώπων χωρίς ένα ψηφοδέλτιο πολύχρωμο κυρίως απέναντι σε κατεστημένες νοοτροπίες διεκδικήσαμε την ψήφο του κορδαλιώτικου λαού και ο κορδαλιώτικος λαός μας εμπιστεύτηκε. Από τότε λοιπόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο χρέος για την πόλη. 42 εκατομμύρια. Το ουσιαστικότερο... Εννοείται 42 εκατομμύρια ευρώ. 42 εκατομμύρια ευρώ. Τρομακτικό νούμερο. Είναι τρομακτικό νούμερο για τα δεδομένα της πόλης μας. Σήμερα δεν οφείλουμε ούτε ένα ευρώ σε προμηθευτές, δεν οφείλουμε ούτε ένα ευρώ στους εργαζόμενους και βεβαίως χρηματοδοτούμε δράσεις και έργα του Δήμου Κορυδαλλού από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια με την αυτή την τρομερή κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας, παραλαμβάνω ότι παράχθηκε ένα τεράστιο έργο. Κατασκευάστηκαν 7 σχολικές μονάδες. Αποκτήσαμε ιδιόκτο δημαρχείο, εξοικονομώντας 300.000 ευρώ το χρόνο από τα ενίκια τα οποία πληρώναμε. Αναπλάστηκαν πλατείες οι οποίες είχαν να τις ακουμπήσει κάποιος 40 χρόνια, η πλατεία Μέμου. Ο μεγαλύτερος δρόμος του Κορυδαλλού, 2,5 χιλιόμετρα, η Δημητρακοπούλου. Κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή το κολυμβητήριο της πόλης μας. Και βεβαίως ένα εμβληματικό έργο στον αγώνα του κορδαλιώτικου λαού για την απομάκρυνση των φυλακών. Η κατεδάφιση των δύο πτερήγων των δύο γυναικείων φυλακών, των γυναικείων φυλακών, η κατεδάφιση του φράχτη και η κατασκευή αυτή τη στιγμή, η δημιουργία ενός πάρκου 10 στρεμμάτων, το οποίο σηματοδοτεί τον αγώνα του κορδαλιώτικου λαού για την πλήρη και οριστική απομάκρυνση των φυλακών. Ενισχύσαμε την καθαριότητα, ενισχύσαμε τον φωτισμό, ενισχύσαμε όλες οι παιδικές μας χαρές είναι επιστοποιημένες. Είμαι σίγουρος ότι εάν σας αναφέρω όλα τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην πόλη, ο χρόνος ο οποίος μου διαθέτεται και σας ευχαριστώ γι' αυτό, έτσι δεν θα μας φτάσει. Ρώτησε επειδή Κορυδαλλός, καλός κακός, είναι συνυφασμένος και με τις φυλακές. Πότε προβλέπετε να φύγουν? Γιατί το συζητάνε χρόνια, δεν καταλάβω. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ειλικρινείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Είπαμε ότι το μεγαλύτερο συγχρονιστικό κατάστημα της χώρας δεν μπορεί να φύγει από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό το οποίο κάναμε, και ήταν τεράστια επιτυχία, ήταν όταν οι γυναίκες το 2007 έφυγαν και πήγαν στη Θήβα, οι γυναίκες οι κατάδικες, δεν επιτρέψαμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να φιλοξενηθούν άλλες γυναίκες εκεί. Και επιδιώξαμε και το καταφέραμε να κατεδαφιστούν οι δύο πτέρυγες. Αυτή λοιπόν την ανάπλαση, αυτή τη νέα κατασκευή πάρκου στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ανάσα από τη μία πλευρά για τους πολίτες, μια ανάσα πρασίνου και περιβάλλοντος, και από την άλλη σηματοδοτεί την πρώτη νίκη. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτό είπα άλλωστε και όταν κατεδαφίστηκε η πτέρυγα των φυλακών. Είπα ότι κερδίσαμε σήμερα μια μάχη, αλλά ο αγώνας για την πλήρη και οριστική απομάκρυνση των φυλακών συνεχίζεται και συνεχίζεται αμύωτο. Σε περίπτωση που επανεκλεγείτε, και από ό,τι φαίνεται μάλλον εκλεγείτε. Η ερώτηση είναι ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της νέας θητείας σας. Κοιτάξτε, η πόλη έχει ενισχυθεί από υποδομές. Με δεδομένο τώρα ότι φτιάχνουμε, φτιάχναμε κολυμβητήριο και φτιάχνουμε τώρα το κολυμβητήριο. Με αφορμή το ζήτημα του κολυμβητηρίου και της ανάπλασης των φυλακών, θεωρώ υποχρέωσή μου, αν έκανα διαφορετικά ή αν προσπαθούσα να αποκρύψω την αλήθεια, θα ήταν ανέντιμο ο πλευράς μου κι εγώ. Αυτά δεν τα κάνω ποτέ, ότι στην προσπάθειά μας αυτή τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό και η Περιφέρεια Αττικής, την οποία οι σχέσεις είναι πραγματικά σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής
και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Κορυδαλό? Είναι προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν το σύνολο των Δήμων της Αττικής. Δηλαδή, το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο βεβαίως βρίσκεται στην επίλυσή του. Εξελίσσεται ομαλά. Δηλαδή, έχει τελειώσει η μελέτη για την κατασκευή του αγού των Οβρίων της Γκρούλη Λαμπράκη. Και αυτό που μένει πια είναι να δημοπρατεί το έργο προκειμένου να θωρακιστεί η πόλη αντιπλημμυρικά. Να ρωτήσω, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τις πλημμύρες? Οι πλημμύρες, η περιοχή μας το 1977 έχει θρυνήσει νεκρούς. Το ξέρω. Συνολικά η περιοχή της δεύτερης περιφέρειας του Πειραιά, και ο Κορυδαλός και η Νίκαια και ο Πειραιάς βεβαίως. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η αξιοποίηση του χώρου των 115 στρεμμάτων, και εκεί υπάρχει μια εξέλιξη συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ. Έχουμε συμφωνήσει και έχει συμφωνήσει και το Υπουργείο Αθλητισμού ότι εκεί θα γίνει το γήπεδο του Στίβου. Γιατί γνωρίζετε πια ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι αθλητές του Στίβου να βρουν έναν χώρο έτσι ώστε να στεγαστούν. Μετά την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, ο Στίβος θα φύγει από τον Άγιο Κοσμά. Άρα λοιπόν έχουμε προχωρήσει σε ένα master plan, εμείς το έχουμε καταθέσει, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια, δεν είναι ζήτημα ενός ή δύο χρόνων, τα επόμενα χρόνια ο χώρος αυτός των 115 στρεμμάτων στο σκιστό Κορυδαλού να γίνει ένας χώρος πολιτισμού και κυρίως αθλητισμού. Και βεβαίως το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της Αττικής, και είναι σίγουρο ότι οι επόμενες δημοτικές αρχές θα το βρουν μπροστά τους, είναι το ζήτημα των σκουπιδιών. Εκεί λοιπόν όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί εάν και εφόσον δεν υπάρχει άμεση αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η περιοχή της Νάπολης θα είναι παραμύθι μπροστά σε αυτά τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει να δούμε όλοι σοβαρά το ζήτημα της φιλίας και το ζήτημα της ανακύκλωσης. Υπάρχει σχέδιο? Έχετε εσείς κάτι να προτείνετε? Εμείς ως Β' Πειραιά, και σε αυτό η συμβολή του Γιώργου του Γαβρίλη, του Περιφερειάρχη, είναι πολύ σημαντική, έχουμε σχέδιο, υπάρχει ο χώρος, αλλά έχουμε βάλει μια προϋπόθεση. Πρέπει να χωροθετηθούν και οι 8 σταθμοί, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής του χτίσης στην περιοχή τη δική μας. Όχι του Κορυδαλού, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Δηλαδή θέλετε κάποιες εξασφαλίσεις για να προχωρήσει το έργο, αυτό μου λέτε? Ναι, αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι μην είναι μόνο η Φυλή και να είναι και η Β' Πειραιά και ο Πειραιάς γενικότερα, και μείνουν οι άλλοι χωρίς να χωροδεθούν. Το αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Ότι αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούμε δηλαδή. Και βεβαίως συνέχιση της προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση επιπλέον, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί, τη δυνατότητα που έχουμε πλέον να χρηματοδοτούμε αυτοτελώς τις δράσεις τις δικές μας. Γιατί στο Δήμο Κορυδαλού, να ξέρετε ότι όλα τα παιδιά στους παιδικούς μας σταθμούς φοιτούν δωρεάν. Υπάρχει μια μείωση των δημοτικών τελών που υπερβαίνει το 50% για τις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες, έτσι, τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος. Και βεβαίως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε επιπλέον αυτό το δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Υπάρχουν δομές στην περιοχή σας για τους ανθρώπους οι οποίοι λόγω μνημονίων, οικονομικής καταστροφής έχουν τεράστια προβλήματα, αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή που λέγαμε, ο Δήμος σας έχει δομές? Το δίχτυ προστασίας των αδυνάμων εδώ στην πόλη μας είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει σε όλες τις περιοχές της Αττικής υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό στον Δήμο Κορυδαλού. Αυτά τα κλασικά, το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό φροντιστήριο, η σύντηση κατοίκων, το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και βεβαίως το γεγονός με διακριτικότητα ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 9 χρόνια τις πρώτες μέρες της κρίσης, θεωρητικά, και το τονίζω θεωρητικά, δεν υπήρχαν υποσυτιζόμενοι μαθητές στην πόλη μας, γιατί με ένα πρόγραμμα με τη συνεργασία των διευθυντών των σχολείων
φροντίζαμε να παίρνουν ένα εργατιανό τα παιδιά τα οποία είχαν ανάγκη, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς ποια είναι αυτά και χωρίς να γνωρίζουμε ποιες είναι οι οικογένειές τους. Οι οικογένειές τους, σεβόμενοι την αξιοπρέπεια των οικογενειών αυτών. Και βεβαίως υπάρχει μια σοβαρή ενίσχυση αυτής των κοινωνικών δομών στην πόλη μας, η οποία βεβαίως θα συνεχιστεί. Επειδή ο Κλισθένης φέρνει και μια αλλαγή, δηλαδή το παλιό δημαρχοκεντρικό μοντέλο δεν υπάρχει πια. Ποιο είναι το τοπίο που διαμορφώνεται στην πόλη σας από πλευρά συνεργασιών, αν υπάρχουν και τι θα γίνει? Κοιτάξτε, οι εκλογές αυτές θα γίνουν σε ένα διαφορετικό πεδίο, πολιτικό πεδίο. Θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική είναι πρόκληση και ευθύνη. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχουν συνεργασίες που εμείς βεβαίως τις είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σας πω μόνο ότι οι προϋπολογισμοί του Δήμου, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ψηφίζονται με αυξημένη πλειοψηφία. Και έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις έτσι ώστε η συνεργασία να γίνει σε θέματα αρχών και αξιών, σε θέματα προγραμμάτων και υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και όχι βεβαίως να γίνονται συνεργασίες κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό και εμείς συνεργαστήκαμε από τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, ελπίζοντας ότι στη συνέχεια θα υπάρχουν οποιοδήποτε συνεργασίες, κυρίως με την κοινωνία της πόλης, έτσι προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα για το οποίο έχουμε δεσμευθεί στον Κορδελιώτικο Λαό.